Ήταν ένα τελικό. Θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Σε αυτές τις λεπτομέρειες αυτή τη φορά δεν ήταν υπέρ μας. Χάσαμε κάποια κρίσιμα γκολ που έπρεπε να βάλουμε. Κάναμε κάποιες κακές άμυνες. Υστερήσαμε. Και έτσι δίκαια χάσαμε τον τελικό. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Πριν από το παιχνίδι και εσείς και από την πλευρά του ΠΑΟΚ λέγατε ότι είναι 50-50. Ήταν κάτι που το πιστεύετε πραγματικά ή είναι μια τυπική δήλωση, πιστεύατε τέλος πάντων ότι ήσασταν εσείς το φαβόρι? Με τα φετινά παιχνίδια, με μια ψυχολογία ότι είμαστε πρωταθλητές, παίξαμε δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ήμασταν καλύτερα. Τι σημασία έχει? Σημασία σε ένα τελικό έχει η ψυχή, το πάθος, πόσο το θέλει κανένας, πόσο τυχερός είναι στο τέλος, στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Και αυτή τη φορά όλα αυτά τα στοιχεία τα είχε ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι το θέλαμε, δεν είχαμε πάθος, δεν είχαμε ψυχή. Ίσα-ίσα παίζαμε για τον κόσμο, που εντάξει, αν εξαιρέσουμε κάποια περιστατικά και τέτοια, νομίζω ότι κέρδισε το χάντμπολ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Εκπληκτικές δηλώσεις από ένα εκπληκτικό παίκτη, τον Ευγένιο Κουλούρη, που διακρίνεται, όπως είπαμε, τα περισσότερα παιδιά που ασχολούνται με το χάντμπολ.